Πέρα από το ότι η ΕΡΤ αποτελεί το διαχρονικό φερέφωνο της εκάστοτε κυβέρνησης, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε πολλές πλευρές της λειτουργίας της να ιδιωτικοποιούνται. Μέσα από εξωτερικά συνεργεία, μέσα από εξωτερικές αναθέσεις και ούτω καθεξής. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την υποβάθμιση των ίδιων των υποδομών της φυσικά, αλλά και την απαξίωση του ίδιου της του προσωπικού. Είναι κάτι που μας βρίσκει κάθετα αντίθετους. Έχουμε κάνει και σχετική ερώτηση στη Βουλή και γι' αυτό στηρίζουμε το σημερινό αγώνα, τη σημερινή κινητοποίηση των εργαζομένων στην ΕΤ3 με όλη μας την καρδιά.